τελευταία συντρόφιστη σύντροφη, πριν να ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα απευθυνόμενη στο Προεδρείο να πω ότι θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι σήμερα θα υπάρξει απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου. Ότι δεν μπορεί να είναι ένα φόρουμ στο οποίο ανταλλάσσουμε απόψεις. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπου είναι δυνατόν και χρονοδιαγράμματα, για να μπορέσουμε να κινηθούμε το επόμενο κρίσιμο διάστημα. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, η κρισιμότητα των στιγμών της χώρας περιγράφηκαν με τον πλέον σαφή τρόπο χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Το επίγον των δράσεων, η αμφιβολία που υπάρχει για όλο το εγχείρημα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όμως, η κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα δεν αφορά μόνο την οικονομική κρίση. Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα εθνικής κυριαρχίας. Εθνικής κυριαρχίας που εκφεύγει από την κυριαρχία την οποία δίδαμε μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος της. Ένα θέμα εθνικής κυριαρχίας που οφείλεται σε μια τριπλή εξάρτηση της χώρας. Από τους δανειστές της κράτη-μέλη, από τους δανειστές της ως διεθνή οργανισμό, αλλά και από τους ιδιώτες δανειστές της. Η επαναφορά της εθνικής κυριαρχίας είναι ένα μείζον διακύβευμα και από τα πλέον σημαντικά που συνδέονται με τον πυρήνα του Πασόκ. Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η δημοκρατία. Σύντροφοι, τουλάχιστον όσοι δουλεύουμε στο κοινοβούλιο, όσοι συνεργαζόμαστε αυτή την εποχή, ξέρουμε πολύ καλά ότι η δημοκρατία θέλει ελάχιστο χρόνο για διαβούλευση, για ανταλλαγή απόψεων, για να πείσεις για αυτό που κάνεις, για να το ψηφίσεις, για να οργανώσεις τους δομές ώστε να υλοποιηθεί, για να το υλοποιήσεις, για να έχεις αποτελέσματα. Ο ελάχιστος αυτός χρόνος δεν υπάρχει. Αποφασίζονται, ψηφίζονται, εφαρμόζονται, υλοποιούνται και ζητούνται αποτελέσματα για μεταρρυθμίσεις που σε άλλες χώρες κράτησαν χρόνια εντός ελαχίστου χρόνου. Υπάρχει ένα τρίτο σοβαρό θέμα, των γεωπολιτικών αλλαγών στο ευρύτερο σκηνικό. Είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές γύρω μας. Είναι οι αλλαγές σε όλη τη Μέση Ανατολή, είναι οι μεγάλες αλλαγές στην Τουρκία, είναι οι ενεργειακές αλλαγές που επηρεάζουν το συνολικό σύστημα, είναι οι σημαντικές αλλαγές στα Βαλκάνια. Και βέβαια, οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία δεν ξέραμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η σημερινή, μόνο ως θεσμική καρικατούρα της Ευρώπης των προηγούμενων 2 χρόνων θα μπορούσε να θεωρηθεί. Δεν λειτουργούν τα θεσμικά της όργανα, τα αναγνωρισμένα από τη συνθήκη, και έχει ουσιαστικά συρρυκνωθεί η εξουσία σε μία κυρίαρχη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά αποτελούν ένα εκρηκτικό τοπίο, μέσα στο οποίο χρειάζεται αναπροσδιορισμός του συνόλου της διακήρυξης που εκφράζει σήμερα το Πασόκ. Και βέβαια, μια πολύ καλή ανάγνωση της εσωτερικής κοινωνικής, του εσωτερικού κοινωνικού χάρτη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, γνωρίζουμε καλά ότι αυτό που εκφράζει το Πασόκ, τα κοινωνικά στρώματα του κέντρου και της υπεύθυνης αριστεράς, είναι εδώ, είναι παντού, είναι γύρω μας. Ο χώρος υπάρχει. Το Πασόκ είναι εδώ. Το Πασόκ μπορεί να τα εκφράσει σήμερα. Είναι σε όλους μας γνωστή η απόσταση που υπάρχει σήμερα από τα στρώματα που μας εκφράζουν, από τα στρώματα που εκφράζαμε. Είναι πολύ γνωστό, είναι κατανοητό σήμερα ότι η κοινωνική δομή αλλάζει με τρομακτικές ταχύτητες. Ότι η μεσαία τάξη για την οποία τόσο περήφανο είναι το Πασόκ, αυτή τη μεγάλη μεσαία τάξη που έγινε και χτίστηκε μετά τη μεταπολίτευση, αποδυναμώνεται μέρα με τη μέρα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Μεγαλώνουν οι ομάδες των αποκλεισμένων και συρρυκνώνεται η μεσαία τάξη. Τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά και εδώ. Η κυβέρνηση του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου όλη αυτή τη διετία λειτουργήσε σε ένα εφιαλτικά δύσκολο περιβάλλον. Εύχομαι ως πολιτικός που βρέθηκα σε αυτή τη δίνη να μην υπάρξει άλλη πολιτική γενιά που να ζήσει αυτά που ζήσαμε, αλλά και θα ζήσουμε τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια. Η ιστορία θα κρίνει και τις ευθύνες και την προσφορά. Υπάρχουν αντίστοιχες περίοδοι στην ιστορία μας, από το 1821 και μετά, που οι ηγέτες εξαφανίστηκαν, κόμματα καταποντίστηκαν, όμως φάνηκε ότι έσωσαν τη χώρα ή ότι έκαναν πραγματικά επιλογές, εφάρμοσαν ή αποφάσισαν μεταρρυθμίσεις που σε βάθος χρόνου είχαν πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Η ιστορία θα κρίνει.
Όμως σήμερα υπάρχει μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που οθεί τον ελληνικό λαό να εκφράζεται περισσότερο με οργή και αγανάκτηση και απέναντι βεβαίως στο Πασόκ. Τα δύο αυτά χρόνια ήμασταν απελπιστικά μόνοι μας. Όλα τα κόμματα, δεξιά και αριστερά, ήταν με προκλητικό, ανεύθυνο, πεδαριώδη τρόπο απέναντι σε όλες τις μείζονες εκλογές. Η κοινωνική εταίρη, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση. Όταν σε διπλανές χώρες, όταν σε άλλες χώρες που είχαν κρίση, υπήρχαν συσπυρώσεις, συνεργασίες, υπήρχαν κοινωνικοί εταίροι που αποφάσιζαν και υποστήριζαν. Εδώ υπήρξε αδύνατον να υπάρξει η παραμικρή συνένεση. Η χώρα και το πολιτικό σύστημα, στο σύνολό του, πλήρωνε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθη όλα αυτά τα χρόνια, που ουσιαστικά βασιζόταν στην λογική της πόλωσης και της σύγκρουσης. Η κοινωνία ήταν απέναντί μας. Η δική μου αίσθηση είναι ότι η κοινωνία ήταν μαζί μας. Ακόμα και όταν ψηφίσαμε το μνημόνιο, αυτή την πολύ δύσκολη επιλογή, η κοινωνία θυμάστε ότι ήταν μαζί μας. Οι πολίτες κατανοούσαν σε βάθος ότι πληρώνουμε το δράμα 190 χρόνων από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, των παθογενειών οι οποίες παρουσιάζονται σε όλα τα χρόνια. Όταν κάναμε την μεταρρύθμιση για την παιδεία, διάβασα στη Βουλή μια φράση του, ένα κείμενο του, του Ελευθερίου Βενιζέλου για τη μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 20, όπου έλεγε τα ίδια πράγματα που λέγαμε σήμερα. Θα δεις και τίποτα δεν γίνεται μέσα στον χρόνο. Η πολιτεία, η κοινωνία καταλάβαινε ότι έπρεπε να πάμε σε αυτές τις αλλαγές. Θεωρώ ότι εμείς είχαμε σημαντικό πρόβλημα στον τρόπο που επικοινωνήσαμε με την κοινωνία, αλλά και το πώς εμείς οι ίδιοι εκφράσαμε ή υποστηρίξαμε αυτά που κάναμε. Ήταν η κυβέρνηση μόνη της, υπήρχε και το κόμμα, υπήρχε και το κοινοβούλιο. Θέλω να σας πω σε μία φράση την εμπειρία μου για το κόμμα και το κοινοβούλιο. Κάναμε στην παιδεία κάποιες από τις πιο δύσκολες και συμπληρωσιακές μεταρρυθμίσεις. Δεν είχαν καμία σχέση με το μνημόνιο. Με την Έλλη Χριστοδηλοπούλου συγχωνέψαμε και κλείσαμε 2.200 σχολεία. Απίστευτο δύσκολο εγχείρημα συντροφικής συντρόφισης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν μαζί μας. Η κοινοβουλευτική ομάδα σχεδόν στο σύνολό της υποστήριξε μια πολύ δύσκολη αλλά αληθινή ανάγκη. Σήμερα οι γονείς σε όλη τη χώρα είναι ευχαριστημένοι και οι εκπαιδευτικοί. Κάναμε τη μεταρρύθμιση για την παιδεία. Είναι εδώ η Σοφία Γιαννακά, ήταν εισηγήτρια στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Εύη Χαλάτση, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Η Χρυσή Βυσιλάκη, γραμματέας του κόμματος. Δουλέψαμε 12 μήνες με δεκάδες συνεδριάσεις. Με το κόμμα παρόν, με την κοινοβουλευτική ομάδα παρούσα σε δύσκολες συγκρούσεις με μια από τις πιο δύσκολες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού. Το κόμμα ήταν εκεί. Το κόμμα, αυτό το κόμμα στο οποίο αναφερόμαστε, ήταν εκεί. Δούλεψε μαζί μας, άλλαξε τις προτάσεις μας, κατέθεσε άλλες. Θεωρώ λοιπόν ότι την ευκαιρία την χάσαμε ή δεν κατανοήσαμε εμείς πόσο ο κόσμος ήταν μπροστά από μας όταν ο λόγος μας άρχισε να γίνεται φοβικός. Όταν σύντροφοι το επιχείρημα είναι η Τρόικα λέει γιατί δεν γίνεται αλλιώς, τότε είσαι υπάλληλος, δεν είσαι πολιτικός. Υποστηρίζεις αυτό που κάνεις γιατί δεν έχεις άλλη λύση. Αν έχεις πρέπει να την πεις. Και αν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρέπει να την εφαρμόσεις εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει η Τρόικα λέει. Υπάρχει η χώρα πρέπει να σωθεί. Και για να σώσουμε τη χώρα είναι αυτό. Και το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε. Αν δεν το πιστεύουμε, φεύγουμε. Παρετούμαστε. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλη λύση. Γιατί ο λόγος μας ήταν απολογητικός. Δεν θέλουμε εμείς να το κάνουμε αυτό, δεν είναι μέσα στη φιλοσοφία μας, αλλά τι να κάνουμε. Δεν είναι πολιτική αυτό. Δεν είσαι πολιτικός άντρας και γυναίκα όταν θεωρείς ότι είσαι στο κοινοβούλιο για να κάνεις αυτά που σου παγορεύουν. Έχεις δύο επιλογές. Ξανά, η μία να παραιτηθείς, η άλλη να πεις την άλλη εναλλακτική. Και σύντροφοι, επειδή ζήσαμε πολύ δύσκολες ώρες στο Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι μας, εναλλακτική δεν ακούσαμε. Πολλοί σύντροφοι, όλοι. Εκφράζομαι, δεν υπήρχε κανένας που δεν θα εξέφραζε την άλλη άποψη ή τη διαφωνία του σε πολλά από αυτά που κάναμε. Η ανάγκη όμως ήταν η εναλλακτική πρόταση. Και βέβαια, ο λόγος μας από ένα σημείο και μετά ήταν ελλειμματικός. Γιατί δεν ήταν ενταγμένος σε ένα εθνικό σχέδιο
που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το να δώσουμε, δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το να υποστηρίξουμε, αλλά μπορούσε να έχει τέσσερις βασικές αρχές. Να υπηρετεί το αίσθημα δικαίου, που δεν το υπηρετήσαμε πάντοτε, το υπηρετήσαμε όμως σε μεγάλο βαθμό, την αξιοκρατία, την οποία έχει απόλυτη ανάγκη η ελληνική κοινωνία και πολλές φορές μικροί συμβολισμοί διαλύουν τα πάντα. Το θέμα της προστασίας των πραγματικά αδύναμων, εδώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια, και βέβαια της υποστήριξης των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων, του μόνου χώρου που μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Είμαστε όμως σήμερα εδώ. Είναι σαφές ότι εγώ, όπως και πολλοί σύντροφοι, γράψαμε και θα θέλαμε πολλά να πούμε. Σέβομαι απολύτως τον χρόνο. Είμαστε σύντροφοι όμως εδώ, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Με το Πασόκ να βάλετε από παντού, με δημοσκοπικές αναφορές εξαιρετικά ανησυχητικές, με σοβαρά εσωτερικά μας προβλήματα αυτή τη στιγμή. Μετά τα γεγονότα του Οκτωβρίου, μετά τα δραματικά γεγονότα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου και την παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου από την Πρωθυπουργία, το Πασόκ βρέθηκε σαν μια βάρκα χωρίς κυβερνήτη. Η απάντηση και η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άμεση. Βεβαίως, αμέσως έπρεπε να γίνουν όλες οι κινήσεις. Βεβαίως, αμέσως έπρεπε να πάμε σε αλλαγή ηγεσίας. Βεβαίως, το Πασόκ έπρεπε να έχει τη μόνη και να προχωράει. Κάθε καθυστέρηση δημιουργούσε ή δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση να το πει κανείς. Όμως, έρχονται στην πολιτική όσον αφορά τα κόμματα και τις λογικές τους αποφάσεις και τα άτομα και τις προσωπικές τους επιλογές, έρχονται διλημματικές στιγμές. Εξαιρετικά μεγάλου και τα εξαιρετικά μεγάλα διακυβεύματα. Συμφωνούμε όλοι. Νομίζω φάνηκε μέσα από την αίθουσα από όλες τις τοποθετήσεις. Ότι πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Οι επιλογές που θα κάνουμε θα υπηρετήσουν την πατρίδα. Συμφωνήσαμε όλοι εδώ μέσα ότι λόγω των γεγονότων, γιατί την πραγματικότητα, είπα, η ιστορία θα την κρίνει, χρειάζεται οπωσδήποτε να πάμε με νέα ηγεσία στις εκλογές. Δεν μπορούμε να πάμε με τη σημερινή ηγεσία στις εκλογές. Το τρίτο βασικό είναι ότι υπηρετώντας τα δύο παραπάνω, πρέπει να εκφράσουμε τις διαδικασίες που θα γίνουν. Οι γενικές αρχές είναι πάντοτε εύκολες. Τώρα οι εξελίξεις. Η πατρίδα πρώτα. Ωραία. Έρχεται σύντροφη στιγμή, πρέπει να πεις πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Θέλω να αναφερθώ στην δραματική ομιλία χθες του Βαγγέλη Βενιζέλου. Ξέρουμε όλοι, γιατί πρέπει να μιλάμε με το όνομά του στα πράγματα, ότι είναι ο βασικός διεκδικητής, βασικός υποψήφιος. Είναι αυτονόητο. Ήρθε η στιγμή που ο άνθρωπος αυτός είχε στους ώμους του αποφάσεις που αφορούν τη χώρα και την Ευρώπη. Τα διλήμματα είναι τεράστια. Τα διλήμματα καλούνται να τα λύσουν τα άτομα αλλά και τα σύνολα. Πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα, με προτεραιότητα την πατρίδα ή με προτεραιότητα το να φύγουν τα κεντρικά μας στελέχη από τα κεντρικά υπουργεία και να είναι υποψήφιοι οι πρόεδροι ή να βγουν πρόεδροι και να χρειαστεί να αφήσουν το κυρίαρχο θέμα που είναι η πατρίδα. Οι απαντήσεις δεν είναι καθόλου εύκολες, αλλά όποιος έχει πρόταση συγκεκριμένη για το πώς μπορεί να γίνουν όλα και να εξυπηρετείται πάνω απ' όλα η πατρίδα, είναι σωστό να την πει. Αλλιώς μπαίνουμε σε εσωτερικές συγκρούσεις διαδικασιών που δεν έχουν νόημα. Δεν είναι δευτερεύον πράγματα οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες υπηρετούν πολλές φορές την πολιτική και είναι κυρίαρχο, όμως με συγκεκριμένο τρόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση σήμερα, που λέει ότι πάνω απ' όλα η πατρίδα, δηλαδή το επόμενο τρίμηνο, κοιτάμε όλοι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που υπέγραψε, που επομίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου, είναι κυρίαρχο. Ο Υπουργός Οικονομικών χθες ζήτησε τη στήριξη όλων μας. Είναι απολύτως αυτονόητο, Βαγγέλη. Απολύτως. Είναι απολύτως αυτονόητο ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που έχουμε μπροστά μας, η κάθε μέρα που θα έρχεται από εδώ και πέρα, θα είναι πιο δύσκολο από την προηγούμενη. Ή θα τα παρατήσουμε και θα φύγουμε, θα πάμε μέχρι τέλους. Και θα πάμε μέχρι τέλους με συλλογικότητα. Με κοινές αποφάσεις. Με μεγάλες επιλογές. Και βέβαια, χωρίς ο καθένας πολύ σωστά να θεωρεί ότι μπορεί να βγάζει την ουρά του απ' έξω στις πιο δύσκολες στιγμές. Θα δώσουμε έναν αγώνα όλοι μαζί. Όλοι μαζί όμως, όχι το Πασόκ.
όλοι μαζί η χώρα. Η Νέα Δημοκρατία θα πει σύντροφοι στο κάδρο και θα τη βάλουμε εμείς σε καθημερινή βάση. Δεν υπάρχει ένα κόμμα που θα άρει αυτή τη στιγμή όλο το σταυρό των 200 χρόνων του ελληνικού κράτους. Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, ιστορικές αλλά και της πενταετίας Καραμαλή. Θα μπει στο προσκήνιο καθημερινά και θα τη φέρουμε εμείς. Υπέγραψε τη σύμβαση. Θα υπογράψει τη σύμβαση. Σημαίνει ότι θα αποδεχθεί το μνημόνιο. Θα αποδεχθεί το μεσοπρόθεσμο. Σημαίνει ότι όλα αυτά που δεν αποδεχόταν είναι πράγματα που και η ίδια κατανοεί ότι δεν γινόταν αλλιώς. Τα κόμματα της αριστεράς πρέπει να βγουν πρώτα με συνόδους. Θα ζητάμε καθημερινά εναλλακτική λύση. Θα ζητάμε την πρότασή τους. Θα επιτεθούμε προς όφελος της χώρας. Θα επιτεθούμε προς όφελος της παράταξης. Κάνοντας βέβαια τις αναγκαίες διορθώσεις πάνω στους τέσσερις άξονες που είπα πριν. Επειδή μίλησα προηγουμένως για την ανάγκη να πάρουμε μια απόφαση ως Εθνικό Συμβούλιο, θέλω να πω ότι θα επιμείνω απολύτως. Έχουμε πολλές φορές ευτελήσει τις διαδικασίες του κόμματος. Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο χωρίς απόφαση. Αλλιώς είναι ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών. Γιατί δεν πρέπει να καταμετρηθούν απόψεις. Αυτό είναι η πολιτική. Αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να καταμετρώνται. Για να μπορούμε να συνθέτουμε και να πάμε παραπέρα. Καθόλου δεν μας πειράζουν οι συγκρούσεις και οι διαφορές στις διαφορετικές απόψεις. Μας πειράζουν μόνο οι τυφλές συγκρούσεις προσώπων που δεν οδηγούν πουθενά. Προσωπικά καταθέτω μία πρόταση. Σύμφωνα με την οποία το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει κατεύθυνση στα μέλη της κυβέρνησης, δηλαδή στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση, στην κοινοβουλευτική του ομάδα και στα μέλη του κόμματός του, σε τρεις ενότητες. Για αυτή την περίοδο και για τον ρόλο στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Το ΠΑΣΟΚ, που έχει υποστεί ένα μεγάλο κόστος για τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση με ένα κόμμα της ακροδεξιάς, θα πρέπει με πολύ σαφή τρόπο και στίγμα να θέσει την κατεύθυνση την οποία δίνει στα μέλη του που συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση. Το Εθνικό Συμβούλιο, κανένας άλλος. Και αυτά είναι τρία. Το πρώτο είναι το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείζον διακύβευμα. Ό,τι κάνουν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και η κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι στην κατεύθυνση του να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Δεύτερο, το μείζον πρόβλημα της κοινωνικής συνοχής. Τα δίκτυα αλληλεγγύης και η διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών πόρων για τη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης τώρα. Για ό,τι ανακοινώνει η κυβέρνηση θα πρέπει να ανακοινώνει και το αντίστοιχο δίκτυο προστασίας. Μπορούμε να το κάνουμε, το έχουν κάνει και άλλες χώρες σε εποχή κρίσης. Είναι τα δύο αυτά σημεία, δηλαδή το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, το θέμα του ευρώ και το θέμα της επενδυτικής πολιτικής μείζωνα. Και βάζω το θέμα των επενδύσεων, σύντροφοι και συντρόφισσες, ως μείζον πολιτικό θέμα. Κάθε υπουργός θα πρέπει να ανακοινώσει και να ζητήσει, η κυβέρνηση θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την προσέλκυση επενδύσεων. Υπουργείο Παιδείας, που φανταζόταν κανείς ότι δεν έχει καμία σχέση με τις επενδύσεις. Ήμουν στο Ισραήλ προχθές για να κλείσουμε συμβάσεις με ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Ό,τι μπορούμε, από όπου μπορούμε, πρέπει στη χώρα να έρθουν κεφάλαια. Μόνο με τον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε, μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτά τα τρία θεωρώ ότι πρέπει να είναι οι κατευθύνσεις του Εθνικού Συμβουλίου προς τα μέλη της κυβέρνησης. Τέλος, το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να δώσει κατευθύνσεις και τελειώνω με αυτό για την οργάνωση της διαδικασίας για την εκλογή της νέας ηγεσίας του κόμματος. Και θεωρώ η πρόταση του Προέδρου, η πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου, έχοντας και αυτός λάβει υπόψη όλο αυτό το διάστημα, τις επιμέρους προτάσεις, τα επιμέρους προβλήματα και θέτοντας κυρίαρχο το εθνικό συμφέρον, θα πρέπει να συμφωνήσουμε στα εξής. Πρέπει να πάμε στις εκλογές με νέα ηγεσία. Οι διαδικασίες θα γίνουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν το PSI και την σύμβαση. Όμως, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να πάμε επιγόντως στις εκλογές, εάν δημιουργηθεί οποιαδήποτε κρίση, τότε θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την κοινοβουλευτική ομάδα και μετά να πάμε σε διαδικασίες κανονικές μετά το Εθνικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει σαφές, γιατί εξήγησα προηγουμένως την ιστορική ανάγκη των εκλογών. Τέλος.
επειδή βλέπω μία αναστάτωση στην αίθουσα, θα πω το εξής και θα τελειώσω. Παρακαλώ, Μαρία, μην διακόψω, ολοκληρώνει η Άννα. Ολοκληρώνω, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και στην περίπτωση κρίσης. Και για να μην υπάρχουν ούτε αμφιβολίες, ούτε ενστάσεις, ούτε να παραποιείται ή να δίνονται άλλες εξηγήσεις στην πρόταση του Προέδρου, την οποία εγώ δεν πιστεύω ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τέλος, συντρόφισσες και σύντροφοι, θεωρώ ότι η σημερινή διαδικασία, ότι η χθεσινή και η σημερινή διαδικασία δείχνει ότι αυτό το κόμμα που ξεκίνησε το 1974 από μια κούφτα ανθρώπους, άλλαξε την Ελλάδα, άλλαξε το μέλλον αυτής της χώρας, έχει όλες τις δυνάμεις και τις προϋποθέσεις, εφόσον βάλει την πατρίδα και πάλι πάνω από το κόμμα, να περάσει και αυτή την κρίση και να σώσει τη χώρα. Ευχαριστώ.